Άγγελος Χωριανόπουλος, επικεφαλής και ιδρυτής του δικτύου ανάλυσης γεωπολιτικού και αμυντικού ρίσκου Future Warfare και futurewarfare.gr. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, σας άρχισε στους ακροατές σας. Λοιπόν, έχουμε νέα δεδομένα στον πόλεμο, στη μάχη, στις επιχειρήσεις εδώ και 2-3 χρόνια, τα οποία αλλάζουν σχεδόν καθημερινά και όλοι προσπαθούν να προσαρμοστούν, να τα αφομοιώσουν, να τα χρησιμοποιήσουν και να αποφύγουν και τις συνέπειες αυτού που γίνεται. Έτσι. Αναφέρομαι κυρίως στα μη επανδρομένα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ακριβώς ναι, και βλέπουμε πλέον ότι οι συνέπειες και επίσημα εδώ και 2 εβδομάδες χτυπάνε την πόρτα της Τουρκίας και του τουρκικού στρατού, κυρίως στο πεδίο επιχειρήσεων στο Βόρειο Ιράκ, εκεί πέρα που ο τουρκικός στρατός παράνομα κατέχει πάρα πολλά κουρδικά εδάφη, ιρακινά εδάφη, όπως θέλετε πείτε το. Και εδώ και 2 εβδομάδες έχουμε ένα σερί πάρα πολλών βίντεο τα οποία εκδίδουν οι Κούρδοι, όπου δείχνει κουρδικά FPV drone πρώτης όψεως, πρώτης θέασης λέγονται στα ελληνικά, όπου, να το πούμε πάρα πολύ απλά τη χρήση τους, ο χειριστής μπορεί μέσω ειδικών γυαλιών να βλέπει ακριβώς μέσα από την κάμερα του drone και να χτυπάει στόχους με ακρίβεια. Οι Κούρδοι που λέτε και επισήμως εδώ και 2 εβδομάδες έχουν πρόσβαση σε αυτά τα νέα τεχνολογικά δεδομένα που τα έχουμε δει και στο πεδίο επιχειρήσεων της Ουκρανίας, και με τα βίντεο τα οποία εκδίδουν έχουν δείξει μέσω πλάνων την κρούση τουλάχιστον 8 προωθημένων φυλακίων του τουρκικού στρατού στο Βόρειο Ιράκ. Έχουν δείξει την κρούση τουλάχιστον 2 οχημάτων, το ένα κινητό, το άλλο ακίνητο, οχημάτων μεταφοράς προσωπικού τουρκικών, και άλλο ένα χτύπημα το οποίο έχει γίνει σε 2 μονάδες προθυμένης αναγνώρισης των τουρκικών ειδικών δυνάμεων. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε οπτικοακουστικό υλικό και μπορούμε να τα επιβεβαιώσουμε. Ωραία, μέχρι στιγμής ο τουρκικός στρατός έχει ανακοινώσει 2 απώλειες από τέτοια χτυπήματα. Δεν έχει βγάλει ανακοινώσεις για τα χθεσινά χτυπήματα, για παράδειγμα, για τα χτυπήματα που έγιναν την Τρίτη. Οπότε βλέπουμε ότι κάπως έτσι εξελίσσεται η κατάσταση στην περιοχή. Ωστόσο, είχαμε αυτή την εβδομάδα του Ιουλίου μια πάρα πολύ σημαντική επιχείρηση από μεριάς τουρκικών ειδικών δυνάμεων, οι οποίες διεξήγαγαν επιχείρηση αραπόβασης με ελικόπτερο σε σημεία στα οποία πιστεύουν ότι βρισκόντουσαν πυρήνες του ΠΚΚ. Κατάφεραν να βρουν σε ένα σημείο κάποια στελέχη του ΠΚΚ και να μαζέψουν τον οπλισμό του. Και εκεί πέρα είδαμε και πιστοποιημένα ότι είχαν και χειριστές FPV drone και τα τάμπλετ τα οποία χρειάζονται για το χειρισμό των FPV drone και τις ρουκέτες SRPG που χρησιμοποιούν μέσα στο κάτω μέρος του FPV drone. Και αυτό που βγάλανε στο Middle East Eye, ένα πολύ μεγάλο ειδησογραφικό δίκτυο της Μέσης Ανατολής, με κάθε επιφύλαξη είναι ότι τα υλικά αυτά προέρχονταν από την Κίνα και μερικά από την παράνομη αγορά της Ρωσίας. Αυτό που είπα να ρωτήσω, τι προέλευση κινέζικα, έτσι, αλλά στην ουσία μπορούν να τα βρουν οπουδήποτε πλέον στο μαύρο εμπόριο. Δεν είναι ανάγκη να του τα δώσει, κατά ανάγκη η Κίνα, μπορεί και να του τα δώσει, έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Ακριβώς, ναι. Ναι, το μαύρο εμπόριο και από την πλευρά της Ρωσίας και από την Ουκρανία, εντάξει, έχει ανθίσει σε τεράστιο βαθμό ήδη από το 2022 και ύστερα. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι οι Κούρδοι έχουν ένα πολυεπίπεδο δίκτυο μεταφοράς οπλισμού από τη Μέση Ανατολή, το οποίο περιλαμβάνει και την Κίνα αυτή καθ' αυτή, περιλαμβάνει και το Ιράν και περιλαμβάνει και το παράνομο εμπόριο από τη Ρωσία και την Ουκρανία. Το πολύ σημαντικό που έχουμε να καταλάβουμε είναι ότι πλέον αυτά τα συστήματα έχουν χρησιμοποιηθεί σε μικρό βαθμό εναντίον του τουρκικού στρατού και των φιλοτουρκικών δυνάμεων και στη Λιβύη και στη Συρία. Και τώρα η ένταση των χτυπημάτων στο Ιράκ είναι ασύμμετρη. Έχουμε πάρα πολλά χτυπήματα μέσα σε αυτές τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Και θα έρθει η σειρά από μεριάς του τουρκικού στρατού να προσαρμοστεί σε αυτή την πραγματικότητα, να δούμε αν θα αυξήσει την ένταση των επιχειρήσεων εναντίον του ΠΚΚ ή αν θα μαζέψει κάποιες δυνάμεις από την περιοχή. Διότι καλώς ή κακώς εδώ πέρα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο τουρκικός στρατός είναι σε τεράστιο βαθμό εκτεθειμένος από αεροπορικές επιχειρήσεις και τακτικού επίπεδου, όπως είχαμε δει και στη Συρία. Και δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποια καθιερωμένα συστήματα αντιμετώπισης. Υπάρχουν κάποια συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου δυνάμεων πεζικού, τα οποία έχει φτιάξει η ΑΣΕΛΣΑΝ, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά και πάλι βλέπουμε ότι δεν επιχειρούν με εξαιρετική αποτελεσματικότητα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Οπότε εκτιμώ ότι η στάση της Τουρκίας σε καθαρά πρακτικό επίπεδο στην περιοχή του Ιράκ θα αλλάξει μερικώς. Να ρωτήσω κάτι. Στην αεραπόβαση που έκαναν εκεί που εντόπισαν κουρδικό θύλακα, υπήρξε μάχη ή βρήκαν μόνο το υλικό, υπήρχαν και άτομα? Βρήκανε μόνο το υλικό, αν θυμάμαι καλά. Έχουν δοθεί κάποια πλάνα στη δημοσιότητα από τη μεριά του τουρκικού στρατού με τουλάχιστον 2 ελικόπτερα να επιχειρούν. Από αυτά που είδαμε από τις ανακοινώσεις, νομίζω ήταν κοντά στα 3 ελικόπτερα που επιχείρησαν τέτοια αεραπόβαση. Κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει σε τόσο μεγάλο βαθμό για τέτοιες καταδρομικές επιχειρήσεις στα βουνά του Βορείου Ιράκ. Ωστόσο, θέλω πάρα πολύ να κρατήσει ο κόσμος την ευκολία με την οποία μπορεί το οποιοδήποτε, όχι απλά ένα κράτος, μια παρακρατική οργάνωση σαν το ΠΚΚ, όπου δεν υπάρχει επίσημο κουρδικό κράτος, την ευκολία με την οποία μπορεί να έχει πρόσβαση σε τέτοια οπλικά συστήματα τα οποία έχουν
τρομακτικά ποσοστά ακρίβειας κοντά στο 20 με 15% στην Ουκρανία, όπως έχουμε ξαναπεί. Είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον να προμηθευτεί ένα στράτευμα τέτοια συγκεκριμένα οχήματα και να μπορέσει να εκτελέσει τέτοιες επιχειρήσεις ακριβείας έναντι πληθώρας οχημάτων. Γιατί ξαναλέω, έχουν χτυπηθεί φυλάκια, έχουν χτυπηθεί οχήματα μεταφοράς προσωπικού, έχουν χτυπηθεί μονάδες πεζικού και με αντίστοιχη ευκολία μπορούν να χτυπηθούν και τεθωρακισμένες δυνάμεις. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλο αυτό το τεράστιο πεδίο χρήσης που έχουν. Άρα αυτό δίνει νέες διαστάσεις και νέες δυνατότητες στον αγώνα των Κούρδων πλέον, έτσι. Είναι τελείως άλλη διάσταση. Ακριβώς εκτιμώ ότι θα τις δούμε και στο εσωτερικό της Τουρκίας, στην Ανατολική Τουρκία, όπου επιχειρούν οι Κούρδοι και εν καιρό γενικότερων εντάσσεων στην περιοχή επιχειρούν ακόμα περισσότερο, όπως θυμόμαστε, από τον εμφύλιο της Συρίας, όπου είχαμε και κουρδικό αντάρτικο στην Ανατολική Τουρκία σε μικρό βαθμό, αλλά λόγω της έλλειψης τέτοιων τεχνολογικών μέσων δεν είχε μεγάλη αποτελεσματικότητα. Τώρα εκτιμάω ταπεινή μου γνώμη ότι θα είναι πολύ πιο εύκολη μια μερική αλλά σημαντική αποσταθεροποίηση γενικά στην Ανατολική Τουρκία, όχι μόνο στο Ιράκ, από μεριάς Κούρδων και θα έχουν έναν πολύ μεγαλύτερο και εντονότερο διπλωματικό μοχλό πίεσης λόγω της εισαγωγής αυτών των οπλικών συστημάτων στην σύγκρουση που έχουν οι Τούρκοι με τους Κούρδους. Και το ζήτημα θα γίνει πολύ ευρύτερο σε περίπτωση που δούμε αύξηση αυτών των χρήσεων και στο πεδίο επιχειρήσεων της Συρίας και της Λιβύης. Ξαναλέω. Πάντως η ευκολία απόκτησης τέτοιων συστημάτων, η ευκολία χρήσης τους και η υψηλή αποτελεσματικότητά τους δείχνει ότι και επίσημα στρατεύματα, ας πούμε όπως εμείς, όπως ο ελληνικός στρατός, θα μπορούσαν πέραν της επίσημης διαδικασίας για την ανάπτυξη, απόκτηση και λοιπά συγκεκριμένων μη επανδρομένων, τα οποία θα πληρούν τις προδιαγραφές ακριβώς που θέλουν οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, είτε μιλάμε για ναυτικό, είτε για στρατό, ξηράς κλπ, ότι μπορεί παράλληλα να δημιουργούνται παράλληλες δομές με μη επίσημες, ας πούμε, με μη επίσημων προδιαγραφών μη επανδρομένα για την χρήση είτε από τον στρατό, είτε από εθνοφυλακή, είτε από άλλες ομάδες σε περίπτωση που αποπειραθούν κάτι οι Τούρκοι. Είναι πολύ μεγάλο, πολύ ασύμμετρο όπλο υψηλής αποτελεσματικότητας αυτό για εμάς που δεν προτιθέμεθα να κάνουμε εμείς απόβαση, ας πούμε, απέναντι, αλλά να αποτρέψουμε μία. Ακριβώς ναι, και το επιτελείο του ΓΕΣ είχε κάνει μια πολύ σωστή κίνηση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Είχε ζητήσει να πληροφορηθεί αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός καθαρά στρατιωτικού επίπεδου FPV drone, το οποίο το κατασκευάζει μια εταιρεία άμυνας, νομίζω με έδρα τη Τσεχία ή τη Σλοβενία, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος στη χώρα, αλλά μιλάμε για ένα κανονικό στρατιωτικού επίπεδου FPV drone, έτσι ώστε να μπορεί η χώρα μας να έχει πρόσβαση και σε αμυγός στρατιωτικού επίπεδου πολύ αποτελεσματικά FPV drone, στρατιωτικού τύπου, αλλά και σε ένα ευέλικτο δίκτυο αυτοσχέδιων εντός εισαγωγικών FPV drone, τα οποία θα μπορούν να είναι αγορασμένα από το διεθνές εμπόριο, είτε να κατασκευάζονται εδώ πέρα στην Ελλάδα, που ήδη κατασκευάζονται, γιατί ξαναλέμε, ο αρχικός τους ρόλος δεν ήταν το στράτευμα. Ήδη κατασκευάζονται, ήδη μπορεί οποιοδήποτε ιδιώτης να το κάνει. Αυτό δεν είναι παράνομο. Έτσι ώστε να έχουμε ένα πάρα πολύ ευέλικτο και αποτελεσματικό δίκτυο για κρούση και έναντι κινητών δυνάμεων των Τούρκων και έναντι στατικών, αλλά και έναντι μη επανδρομένων σκαφών επιφανείας τουρκικών, όπου όπως έχουμε δει στο πεδίο επιχειρήσεων της Ουκρανίας, οι Ρώσοι έτσι αντιμετωπίζουν πλέον τα ουκρανικά μαγκούρα, τα μη επανδρομένα σκαφή επιφανείας. Στέλνουν πάνω τους FPV drone. Όλα αυτά είναι ένα τεράστιο διδάγμα για εμάς και πιστεύω ότι γίνονται κινήσεις προς μια τέτοια διαμόρφωση ενός ευέλικτου δικτύου για αξιοποίηση των FPV drone από τη χώρα μας. Γιατί πέραν της παράλληλης δομής, πέραν της επίσημης, συγγνώμη, δομής, μια άλλη παράλληλη δομή, ένα παράλληλο δίκτυο με χρήση εκτεταμένη FPV drones, μη επανδρομένων πρώτης θέασης, μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά και πολλαπλασιαστικά στον επίσημο σχεδιασμό. Έτσι. Δηλαδή και μιλάμε από νησιά μέχρι νησίδες και βραχονησίδες, τα πάντα. Ακριβώς αυτό είχαμε ανεβάσει μια ανάλυση στο futurewarfare.gr, πώς σχεδιάζει να τα χρησιμοποιήσει ο Αμερικανικός στρατός σε σκάφη της ακτοφυλακής ή του λιμενικού ή των μονάδων ειδικών επιχειρήσεων σε νησιωτικό και θαλάσσιο περιβάλλον μάχης, όπου ουσιαστικά θα εκτοξεύονται τα FPV drone από σκάφη του λιμενικού, φανταστείτε, από τα ελληνικά τα ραφνάρια, παράδειγμα, από οπουδήποτε, θα μπορούν να εκτοξεύονται από εκεί πέρα τα FPV drone και να διεξάγουν επιχειρήσεις είτε κρούσεις έναντι ακριβών πλατφορμών μάχης του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, είτε έναντι ναυστάθμων, είτε να εκτελούν απλά επιχειρήσεις επιτήρησης, είτε έναντι μη επανδρομένων ρομποτικών σκαφών των Τούρκων. Μπορούν να χτυπήσουν κυριολεκτικά οποιοδήποτε στόχο. Και αυτό τι θέλω να πω, ότι το κάνουν ήδη οι Green Berets, οι πρασινοσκούφιδες των ΗΠΑ, και έχουμε και πλάνα, έχουμε και δεδομένα από την εκπαίδευσή τους. Και ένα μέρος της συγκεκριμένης εκπαίδευσης είχε γίνει στην Ελλάδα μαζί με στελέχη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην άσκηση
Trojan Horse, αν θυμάμαι καλά, έτσι λεγότανε. Ναι. Και έχει γίνει μέσα στο έτος αυτό το πράγμα. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια στοιχειώδη δεδομένα από ελληνικής πλευράς. Άρα το είδανε. Α, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα είδανε και στο δικό μας περιβάλλον, εδώ, στο δικό μας γεωγραφικό περιβάλλον, την χρήση και την αποτελεσματικότητα και την αξιοποίησή τους. Πολύ σημαντικό αυτό. Ακριβώς για τον εξαιρετικά απλό λόγο ότι το γεωγραφικό πεδίο επιχειρήσεων το οποίο καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Αμερικανοί στην Ταϊβάν είναι παρόμοιο σε βαθμό περίπου 70% με το ελληνοτουρκικό σύμπλεγμα. Και οι ασκήσεις αυτές, επειδή γίνονται και σε διμερές επίπεδο και σε ανατοϊκό επίπεδο, αντιλαμβάνεστε ότι να γίνουν με την τουρκική πλευρά τη στιγμή που οι Τούρκοι κάνουν αυτά τα ανοίγματα που κάνουν στην Κίνα με οποιοδήποτε τρόπο, και στη Ρωσία αντίστοιχα, αλλά περισσότερο στην Κίνα, έχει κάποιους δείκτες ασφαλείας πολύ υψηλούς, οι οποίοι δεν επιτρέπουν τέτοιου είδους ασκήσεις με τεχνολογικά προηγμένα και ασύμμετρα μέσα μαζί με τους Τούρκους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χωριανόπουλο, για ακόμα μια φορά. Καλή συνέχεια. Άγγελος Χωριανόπουλος, ευχαριστούμε πολύ.